ήθελα να δείξουμε στον κόσμο αυτό που έχουμε πει από νωρίς το πρωί. Ναι. Ότι οι hackers πια δεν βαριούνται, όλο βρίσκουν καινούριο τρόπο και εξελίσσουν την απάτη τους. Μπαίνουν πια, έλα εσύ από απέναντι, μπαίνουν πια σε σελίδες, ιστοσελίδες τουρισμού, διακοπών. Ναι. Και τι μας κάνουν ακριβώς, Νίκο, να δούμε λίγο την κάρτα, να μας εξηγήσεις. Τι γίνεται τώρα, ναι. Να πούμε ότι για να να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Facebook, link στο Facebook το οποίο έχει πακέτο διακοπών, ναι. Δημιουργείται κλόνος ιστοσελίδας γνωστής, δηλαδή αντί να έχουμε booking.com, έχουμε athensbooking.com. Πρόσεξε. Greekbooking.com. Το booking υπάρχει με κάποιο προσδιορισμό, ναι, που μας μπερδεύει. Που είναι μπερδευτικός, δεν είναι ο πραγματικός, είναι κλόνος site. Μπαίνεις μέσα, συνδέεσαι, βάζεις τα στοιχεία σου, κατευθύνεσαι. Όπως πολύ ωραία το έχει φτιάξει η συνάδελφος η Μαρία Καραλουλάνη, πόσο την ευχαριστώ που μου κάνει αυτή την κάρτα, πόσο μας εξαίρετη βοηθάει. Δηλαδή τι ροή ωραία έχουμε από τον Άγιο Νικόλαο και βρεθήκαμε εδώ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, κατευθύνουν το άτομο στην σελίδα πληρωμών και τι κάνουνε. Σου παίρνουν τα στοιχεία και γι' αυτό λέμε όχι χρεωστική κάρτα, όχι πληρωμένη κάρτα, ναι στην πιστωτική κάρτα, γιατί η πιστωτική κάρτα είναι η μοναδική που μπορώ να αμφισβητήσω τη συναλλαγή και να πάρω πίσω χρήματα. Έτσι, διαφημίζουν τον κλόνο στα social media, που στο Facebook με link, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο Facebook, δεν πατάμε link στο Facebook. Μου δείχνει για παράδειγμα με έναν Νίκο, στον Άγιο Νικόλαο που δείχναμε πριν, να. 5 μέρες, 200 ευρώ, ευκαιριάρα, πατάω, προχωράω, και βλέπω Greece Booking, να. Θεωρώ ότι είναι το Booking. Να. Και με έχει βάλει σε, πώς το λένε, σελίδα απάντηση. Ζητάει τα στοιχεία εκεί, ναι, και από εκεί τα παίρνει. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι 2.500 τα ευρώ. Τόσα έχασε χρήστης του ίντερνετ πριν από 4 μέρες, επειδή πάτησε αυτό το link, έβαλε τα στοιχεία της κάρτας και τα πήρε κατευθείαν από το λογαριασμό. Άρα του έκλεψε ό,τι είχε ο λογαριασμός, ναι, δεν ήταν γιατί, το ποσό των διακοπών. Τι γίνεται, σου λέει, μπορεί να σου πει 200 ευρώ, να, ναι, πατήσεις για 200 ευρώ, να σου έρθει πληρωμή 2.000 ευρώ, να μην προσέξεις το έξτρα μηδενικό, να στείλεις τον εξαψήφιο, τα χάσες τα χρήματα. Mm-hmm. Τα χρήματα εκεί πετάξανε, δεν μπορείς να σωθείς όταν τα χρήματα έχουν φύγει είτε με έμβασμα είτε με χρεωστική δεν κάρτα. Δεν βρίσκεις το δίκιο σου μετά. Όχι, τελείωσε, δεν υπάρχει εκεί, γιατί τα χρήματα έχουν φύγει και μόνο η διαδικασία είναι δύσκολη και νομικά και δεν μπορείς να τα επιστρέψεις πίσω. Και αυτό πίσω θέλει μεγάλη προσοχή, Νίκο, γιατί, ναι, λέει, αν γίνει κλικ στο παράθυρο φαίνεται χρόνος εξάντλησης προσφοράς, άρα βλέπουμε τώρα, ναι, 200 ευρώ 5 μέρες και έχουμε άλλα 5 λεπτά. Άρα αρχίσεις αγχώνεσαι για να προλάβεις σου και μπορεί να προσέξεις. Σου βγάζει το countdown που είναι 5 λεπτά, ναι, ενώ κάνει αντίστροφη μέτρηση, σου λέει πάτα. Όσο έχεις πατήσει όμως την πρώτη συνένεση, σου έχει πάρει ενδεχομένως ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού. Ο αριθμός κινητού που υπάρχει μέσα στον πλοηγό διαδικτύου, επειδή τον πέρασες, ναι, σε κάποια άλλη φόρμα, μπορεί στη συνένεση και τον αποστέλει. Οπότε, δεν βάζουμε και δεν δεχόμαστε τηλέφωνα απάτης, τα οποία λένε βάλε χρήματα για να πας να κάνεις διακοπές. Πάντα διασταυρώνουμε το κατάλημα. Πάντα μιλάμε με τον ιδιοκτήτη. Παίρνουμε το ξενοδοχείο και λέμε, είστε εσείς που έχετε, ναι, αυτή την προσφορά. Ή το site του ξενοδοχείου που μπορείς να κλείσεις απευθείας, αυτό που ονομάζονται απευθείας κρατήσεις, direct booking, που είναι και πιο φτηνές. Θα προσέχουν πάρα πολύ και αυτή δεν θα απάτη πατάνε. Αυτή η απάτη κυρίως, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι μέσω του Facebook. Κυρίως είναι μέσω Facebook, γιατί χακεύουν το λογαριασμό τον μητρικό, δηλαδή παίρνουν τον λογαριασμό ο Νίκος Βασιλάκος. Τον παίρνουν οι απατεώνες, βάζουν από εκεί τα links διαφημιστικά, πληρώνουν τη διαφήμιση και με το που πατάς το link είναι κάποιος φάντασμα από πίσω και πάμε δεν μπορεί να τον βρεις. Πάμε να καθίσουμε. Το Facebook δεν έχει ευθύνη που αυτό που λες, όλο το χακάρισμα και την απάτη που κάνουν, δεν τη σταματάει. Δεν μπορεί να, δεν το έχει ελέγξει. Δεν θα πω ότι δεν μπορεί να το ελέγξει. Ναι. Δεν το έχει ελέγξει. Γιατί δεν το έχει ελέγξει? Γιατί είναι εκατομμύρια οι χρήστες και δεν είναι μόνο ότι είναι εκατομμύρια οι χρήστες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που παρακολουθούν και συνδέονται στο Facebook και εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα, γιατί το Facebook δεν έχει εξυγχρονιστεί. Βλέπετε ότι ο Mark Zuckerberg είναι έτοιμος να λανσάρει το Project 93. Το Project 93 είναι το επόμενο Twitter ανταγωνιστής μεγάλος, φτιαγμένο από το Facebook. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι το ίδιο το Facebook, που το έχει πια πλέον η Meta, είναι το πιο προβληματικό από πλευράς περιεχομένου, διακίνησης πληροφορίας, διακίνησης πλαστών κατασκευασμένων και παραχαραγμένων links, και γι' αυτό οι περισσότερες απάτες γίνονται εκεί. Θα σας πω όμως κάτι. Εάν δείτε ότι σας χάκεψαν το λογαριασμό, μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση facebook.com/hacked, να το δηλώσετε και εκεί επιστρέφονται χρήματα που ο απατεώνας που διαφήμισε τα links στο προφίλ σας
χρησιμοποίηση από τη δική σας κάρτα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο πελάτης του καταλήμματος που βάλε τα χρήματά του και τα πήρε ο απατεώνας, ο οποίος δυστυχώς τις περισσότερες φορές. Επιστρέφει το Facebook τα χρήματα, δηλαδή. Σου επιστρέφει σε ποιον, στη Φέη Μαυραγάνη, στον Νίκο Βασιλάκο, τα χρήματα διαφήμισης. Γιατί όταν διαφημίζει το απατεώνας, κάποιος πληρώνει. Ποιος πληρώνει. Πού μπαίνει κάποιος, να το ξαναπούμε. Facebook.com, πλαγιοκάθετος, hacked. Είναι η απόλυτη διεύθυνση με το που θα δείτε ότι χακεύτηκε το προφίλ σας, γιατί οι περισσότεροι ασιατικής προέλευσης απατεώνες που κάνουν αυτές τις απάτες διακοπών, οι διακοποχάκερ, τι κάνουνε. Βάζουν διαφήμιση από προφίλ κανονικών Ελλήνων, ξένων, το οποίο έχουν πάρει στην έλεγχό τους, στον απόλυτο έλεγχό τους. Οπότε εκεί πληρώνουμε εμείς τη διαφήμιση. Περιστατικό προηγούμενης εβδομάδας, 1.500 ευρώ από προφίλ διαφημιστικό κανονικού φυσικού ανθρώπου, κατοίκου Ελλάδας, Έλληνα πολίτη, που έγινε όλη η διαδικασία με το Facebook. Μας πήρε, παιδιά, πάνω από 4 μέρες για να συνεννοηθούμε με το call center του Facebook στην Ινδία και να καταλάβουν τι έγινε. 4 στην μέρες. Ινδία ήταν δηλαδή η βάση της εταιρείας της απάτης. Όχι. Ινδία είναι υποστήριξη του Facebook. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να εξηγήσεις στον Ινδό. Πρέπει να εξηγήσεις στον Ινδό πού είναι το πρόβλημα, να το καταλάβει. Άρα ο Ζούκεμπεργκ έχει τα στελέχη που υποστηρίζουν το Facebook στην Ινδία. Δυστυχώς, να ξέρετε, δεν φρόντισε. Δυστυχώς και με το Oxford Analytica και με τα υπόλοιπα σκάνδαλα. Να ρωτήσω, έχουμε και το δεντρόσπιτο. Μας έπνιξες με όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε διακοπές φυσικές. Δεν το θέλετε, γιατί στο δέντρο, στη φύση. Επιστροφή στη φύση. Δεντρόσπιτο, πάμε να φύγουμε. Δεντρόσπιτο, πάμε να ανεβούμε στον πρώτο όροφο του δέντρου. Στην Αμαλιάδα έχεις από εκεί καμιά σχέση? Αμαλιάδα όχι, Αμαλιάδα δεν φτάνει, όχι. Μου, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Σου χρωστάμε όμως χαρούλι από πριν, Νεκτάρι, μην ξεχαστούμε. Χρωστάμε χαρούλι από Κρήτη. Λοιπόν,